Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, θα κάνουμε μέγενη. Μια μέγενη, όχι ισχυρή, αλλά θα είναι δυνατή. Με λίγα υλικά που έχουμε, κάτι σκουριασμένα, θα την κάνουμε για να κόβουμε διάφορα σίδερα. Είτε με τον τροχό που θα κάνουμε αργότερα για να κόβουμε και φάλτσα. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, μία σωλήνα για να μπαίνει μέσα. Κοιτάξτε, η σωλήνα να είναι 2 χιλιοστά. Είπαμε να γίνει κάπως δυνατή. Μία βίδα περίπου στα 16 εκατοστά. Αυτά δηλαδή που θα σφίγγουν περίπου στα 10 εκατοστά. Δύο που θα σφίγγουν αυτά εδώ έτσι. Δύο λάμες. Και αυτές, κοιτάξτε, λίγο ισχυρές να είναι οι λάμες. Γύρω στα 20 εκατοστά περίπου. Αυτό που θα πάει, που θα κρατάει τη βίδα από κάτω. Έτσι. Βήμα-βήμα θα τα δούμε όλα αναλυτικά για να γυρίζει η βίδα. Που θα κουληθεί δηλαδή στην αρχή της μόρσας. Και αυτό που θα γυρίζουμε με μία βιδίτσα που θα πάει έτσι ακριβώς εδώ που θα κουληθεί στη βίδα για να γυρίζει. Εντάξει. Και μερικές κόντρες για να μπορέσει να κρατάει τη δύναμη που ασκεί όταν κλείνουμε τη μόρσα. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε. Ξεκινάμε τη δουλειά. Αυτά που θα είναι οι λάμες που θα σφίγγουν πρέπει να κουληθούν ακριβώς έτσι, γωνιασμένα, σούπερ, για να μην έχουμε πρόβλημα. Και στο κέντρο ακριβώς. Θα μετρήσουμε. Μία κόντρα εδώ για τη δύναμη. Κοιτάξτε πως έγινε κολλημένο. Εδώ θα βάλουμε μία βίδα μέσα τώρα. Έχουμε τροχίσει μία βίδα. Βλέπετε πως ήτανε. Και την κάναμε έτσι. Και εδώ τώρα θα το κολλήσουμε. Όταν κολλάμε εδώ θα βάλουμε τη βίδα μέσα για να μην πάνε γρέζα στα πάσα, έτσι. Από την άλλη πλευρά που δεν μας χρειάζεται. Οπότε να ξέρουμε ότι θα βιδώνει τέλεια. Αυτό έτσι. Τώρα την άλλη τη σωλήνα. Αυτή η σωλήνα μπαίνει μέσα έτσι. Ακριβώς έτσι θα πάει. Τώρα εδώ πρέπει να κολλήσουμε τις λάμες. Λάμες να τις κολλήσουμε πρέπει να έχει ένα σχετικό αέρα από κάτω. Θα το βρούμε πως. Όταν θα έρθει η λάμα αυτή εδώ, για να μπορεί αυτό να πηγαινοέρχεται. Βλέπετε. Πρέπει να πηγαινοέρχεται πάνω στη λάμα εδώ. Να σφίγγει. Να βάζουμε τη σωλήνα δηλαδή και να σφίγγει έτσι ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει ακριβώς τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά με τα ξυλάκια δηλαδή, εγώ το έκανα έτσι εδώ. Αυτό είναι. Ορίστε, βλέπετε πως πάει. Τώρα θα υπολογίσουμε πόσο θέλει να μας φύγει δηλαδή εδώ. Αυτό να μας φύγει. Θα υπολογίσουμε γύρω στα 8,5 εκατοστά, αρκετά είναι. 8,5 εκατοστά. Περίπου δηλαδή που θα βάλουμε τη λάμα μετά για να σφίγγει. Οκτώμιση, καλά είναι. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Θα το βάλουμε στα 9 εκατοστά για να βάλουμε ακριβώς τη λάμα. Να κολλήσουμε τη λάμα για να γίνει γύρω στα 8 εκατοστά που θέλουμε. Εδώ τώρα έτσι ακριβώς θα το κολλήσουμε αυτά. Πάνω σε αυτή τη σωλήνα. Λοιπόν, τροχίζουμε την επιφάνεια όλη εδώ. Κάναμε και λίγα έτσι για να πιάνει πιο καλά το σίδερο. Αυτό τώρα θα μπει εδώ μέσα. Πρέπει να πάει ομαλά. Εάν σε περίπτωση δεν πάει ομαλά,
Μπορούμε δηλαδή με μια λίμα, με μια λίμα τετράγωνη, να πάμε έτσι. Πρέπει να πάει ακριβώς αυτό και ομαλά μέσα. Τώρα θα κολλήσουμε το δεύτερο εδώ που μας πιάνει. Αυτό ακριβώς. Φέρνουμε αυτό τέρμα εδώ, φέρνουμε τέρμα να είναι ακριβώς εδώ. Βάζουμε έτσι για να κλείνει τέλεια. Αφού έχουμε γωνιασμένο αυτό, θα βάλουμε και αυτό τώρα. Το φέρνουμε ακριβώς στις λάμες για να κλείνει τέλεια. Και ποντάρουμε. Αυτό σούπερ έγινε, παιδιά. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα τη βίδα αυτή, θα την κολλήσουμε. Κάπως έτσι, για να μπει μέσα, για να μπορούμε να βιδώνουμε. Αυτό ακριβώς εδώ που θα βάλουμε μετά, που θα βάλουμε μετά εδώ. Με δύο, για να μην βγαίνει, για να μπορεί να πάει πάνω κάτω. Λοιπόν, έχουμε τώρα για να βάλουμε πίσω μέρος. Εδώ τώρα θα δούμε. Εδώ πρέπει λίγο να προσέξουμε να μην υπάρξει πρόβλημα. Γιατί αυτό θα γυρίζει εδώ. Θα γυρίζει ο άξονας μέσα, φυσικά θα γυρίζει. Αυτό εδώ πρέπει να είναι, για να έρχεται τέρμα εδώ, κοιτάξτε, πρέπει να είναι πιο μικρό από τη λάμα μας. Αν βάζαμε μια βίδα, ας πούμε, και εδώ δεν θα έσφυγε. Πρέπει να είναι πιο μικρό. Οπότε, όταν πάει να σφίξει δηλαδή, να μας σφίξει τέλεια. Αυτό ακριβώς εδώ έτσι. Θα αφήσουμε ένα περιθώριο για να μπορεί να γυρίζει. Και μπορούμε να το κολλήσουμε. Λοιπόν, το κολλήσαμε και αυτό εδώ πέρα. Αυτό θα το κολλήσουμε στο τέλος μετά. Θα αφήσουμε κάποιο αέρα εδώ έτσι, για να μπορεί να γυρνάει άνετα. Τώρα θα το γυρίσουμε από την άλλη πλευρά και θα το βιδώσουμε εδώ. Με λίγο γρασάκι θα βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε και μετά γρασάκι. Θα το βιδώσουμε μέχρι σε ένα σημείο και μετά θα το σμπρώξουμε για να πάει αυτό ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Εδώ να προσέξουμε τώρα την ευθεία του. Να είναι ευθεία για να μπορεί να βιδώνει. Να βιδώνει και να ξεβιδώνει, δηλαδή να τραβάει. Αυτό, μεγάλη προσοχή εδώ. Λοιπόν, ποντάρουμε τώρα εδώ, κοίταξε. Κάναμε δύο πονταρίσματα μόνο. Για να δούμε πώς θα δουλεύει. Πώς θα δουλεύει, δηλαδή θα μπορεί να μας κλείνει. Πηγαίνει μια χαρά. Πρέπει δηλαδή να κλείσει τέλεια εδώ. Γι' αυτό είπα να πάει ακριβώς στο κέντρο η βίδα. Κοιτάξτε το πώς δουλεύει, έτσι. Αυτό ανοίγει. Ανοίγει και θα πάει στα 8,5 εκατοστά περίπου που το βάλαμε εμείς. Λοιπόν, να βάλουμε και αυτά τώρα εδώ. Ένα από εδώ και ένα από την άλλη μεριά, δυο βιδίτσες, για να μην φεύγει. Θα τα κολλήσουμε και αυτά λίγο εκεί πέρα και είμαστε τέλειοι. Παιδιά, έτοιμοι, και λίγο γρασάκι. Πριν τη βάψουμε λίγο γρασάκι. Έτσι εδώ. Μη τρώτε το γράσο. Θα σας πω και μια ιστορία τώρα με το γράσο. Ο πατέρας μου είχε ποδηλατάδικο. Το γράσο το είχε σε ένα δοχείο μέσα, όπως είναι η μαρμελάδα. Και ξέρεις, όταν είναι το γράσο καινούριο, γυαλοκοπάει. Λοιπόν, ήρθε ένας πιτσιρίκος εκεί, γείτονάς μου, και μόλις είδε τη μαρμελάδα, με τα δυο τα δάκτυλα πήρε. Κρυφά από τον πατέρα μου, ώσπου να το πάρει χαμπάρο ο μπαμπάς μου, να τον πει, ξέρω εγώ, έφυγε, πήγε στο σπίτι. Τώρα την αντίδραση δεν τη ξέρω τι έγινε, μόλις έφαγε το γράσο. Λοιπόν, παιδιά, σούπερ έγινε εδώ το γρασάκι μας. Τέλεια έγινε, παιδιά. Ζηλευτή. Θα τη βάψουμε και να είναι και όμορφη. Μια χαρά. Τώρα εδώ, σε αυτές τις χοντρές λάμες που είναι και ενισχυμένες, εδώ μπορούμε να κάνουμε πέδιλα δηλαδή έτσι και να τοποθετήσουμε κάπου σε ένα πάγκο.
Όπως αργότερα θα κάνουμε και ένα βίντεο για να κόβουμε με τον τροχό. Τέλεια έγινε. Εδώ είδατε τις λεπτομέρειες που χρειάζεται, πως η βίδα, δηλαδή η πίσω η βίδα να πάει ευθεία και να το κάνουμε μία έτσι και να γυρνάει. Ορίστε. Σούπερ. Λοιπόν, παιδιά, προχωράμε μαζί, έτσι. Καλές εργασίες να έχετε. Έχει λίγο δουλίτσα. Μια ηλεκτροκόλληση, ένα τροχό, ένα τρυπάνι και γινόμαστε μαστοράδες. Έτσι, από παλιοσίδερα. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε μαζί.